Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πολλά σοβαρά υπόθηκαν και στην Επιτροπή αλλά και στην σημερινή συνεδρία και θα υποθούν και αύριο στη συνέχιση της διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολλά ανατριχιαστικά πράγματα. Για μένα και για τις προσωπικές μου ευαισθησίες, ιεραρχώς το πιο ανατριχιαστικό από αυτά που άκουσα όλες αυτές τις ώρες και κατά συρροή και κατά εξακολούθηση μάλλον από τα κορυφαία ηγετικά στελέχη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ότι συμφωνούν και ταυτίζονται απολύτως με την ανακοίνωση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας. Εμένα με αναστατώνει αυτό. Η Χρυσή Αυγή ταυτίζεται και συμφωνεί απολύτως με την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας. Η εγκληματική ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Όχι κατά την γνώμη μου, κατά το πόρισμα της δικαστικής διερεύνησης που τους έχει παραπέμψει και δικάζονται. Και κατά την κοινή πείρα όλων. Θέλω να ελπίζω ότι την ίδια δυσφορία που αισθάνομαι εγώ όταν ακούω αυτά μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μάλιστα, θα την αισθάνονται και οι ιεράρχες. Θέλω να το ελπίζω. Εάν όντως το αισθάνονται, πρέπει όμως και να το δείξουν και να διαχωριστούν απολύτως από αυτήν την προσέγγιση και την ταύτιση. Και ας μην επικαλεστεί κανείς ότι η Εκκλησία δεν πολιτεύεται, διότι δυστυχώς η Εκκλησία και πολιτεύεται. Και εμένα δεν με ενοχλεί τόσο αυτό. Θεωρώ ως φιλελεύθερος άνθρωπος ότι και οι ιεράρχες και η Εκκλησία, όχι ως σύνολο, αλλά οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτήν την κορυφαία διαδικασία, να είναι μέλη της ιεραρχίας και μέλη της Εκκλησίας, έχουν δικαίωμα να έχουν απόψεις και πολιτικές και να τις εκφράζουν και να μην τις κρύβουν. Αλλά όμως αυτό πρέπει να τίθεται με όλους τους καθαρούς όρους ισοτιμίας. Όχι επικαλούμενοι την θεόπνευστη προσέγγιση, αλλά την απλή γνώμη που έχει κάθε πολίτης. Αυτές οι χαρακτηρισμοί παιχνιδίσματα για ένα νομοθέτημα μιας κυβέρνησης ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν είναι παρά πολιτική άποψη. Σεβαστή, αλλά είναι πολιτική άποψη. Πολύ περισσότερο πολιτική άποψη είναι η αναφορά στην ίδια ανακοίνωση της ιεραρχίας που λέει καλεί την κυβέρνηση να δείξει ανάλογο ενδιαφέρον για την επίλυση των σοβαρότατων προβλημάτων που μαστίζουν το λαό. Αν αυτό δεν είναι πολιτική άποψη και πολιτική κριτική ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν δείχνει ανάλογο ενδιαφέρον για την επίλυση των σοβαρότατων προβλημάτων του ελληνικού λαού, τι άλλο είναι? Και αυτό βέβαια μπορεί να είναι μια άποψη που ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ, με τον ένα, με τον άλλο, με οποιονδήποτε. Αλλά είναι πολιτική άποψη. Ως εκ τούτου είναι απολύτως αναγκαίο η δυσφορία, αν την αισθάνονται οι ιεράρχες, για τη διεκδίκηση από τη μεριά της Χρυσής Αυγής της ταύτισης και της συμφωνίας να το εκδηλώσουν δημοσίως. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο και σύντροφο τον κύριο Τζαμακλή που προηγήθηκε ότι όλος αυτός ο θόρυβος δεν αντιστοιχεί στην ουσία και στην σοβαρότητα αλλά και στο μέγεθος και στο μέτρο του ζητήματος που επιχειρεί
ο Υπουργός και η κυβέρνηση να νομοθετήσει. Διότι δεν έχει να κάνει ούτε με την κρίση στην ελληνική οικογένεια, ούτε με την πατρίδα, ούτε με το έθνος, ούτε με το δημογραφικό, ούτε με τίποτα. Ο καθένας μπορεί βέβαια να φτιάχνει φαντάσματα. Αλλά είναι φαντάσματα και θα αποδειχθεί και μάλιστα πολύ σύντομα. Αλλά ήδη έχει αποδειχθεί. Έχει γίνει μεγάλη αναφορά σε όλη τη συζήτηση ότι στην ελληνική ένομη τάξη η αλλαγή φύλου νομοθετήθηκε από το 1976 με αυτή την περίφημη ρύθμιση της κυβέρνησης Καραμαλής τότε που αφορούσε τα ληξιαρχεία. Αλλά σε αυτήν ακριβώς τη ρύθμιση του άρθρου 14 του νόμου 344 της 11 του 76 περί ληξιαρχικών πράξεων, εκεί δεν προσδιορίζεται ούτε περιορισμός για ηλικία, ούτε περιορισμός για προϋποθέσεις ιατρικές ή άλλες ή οτιδήποτε. Τίποτα δεν λέει το σχετικό άρθρο. Διαβάστε το. Τι συνέβαινε όμως? 40 χρόνια πριν, προφανώς δεν διανοείται κανείς ότι μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή φύλου, ενώ υπήρχε το πρόβλημα και δεν υπήρχε μόνο 40 χρόνια, και 400 και 1000 και 2000 χρόνια πριν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν γεννήθηκε τώρα από τη σύψη του σύγχρονου πολιτισμού. Ο σύγχρονος πολιτισμός απλώς τώρα προσέρχεται για να το αντιμετωπίσει και να το ρυθμίσει με την εμπειρία όλων αυτών των ετών, των δεκαετιών και των αιώνων. Το πρόβλημα το αναγνωρίζουν οι πάντες, είτε είναι εκκλησία, είτε είναι επιστήμη, είτε είναι πολιτικά κόμματα, είναι ό,τι υπάρχει. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου 2 λεπτά, αν έχετε την καλοσύνη. Έρχεται να το ρυθμίσει. Αλλά τότε δεν διανοείται κανείς να αλλάξει φύλο παρά μόνο κάνοντας εγχείρηση. Και περάσαν αυτά τα 40 χρόνια και κάποιοι άνθρωποι βασανίστηκαν, ξόδεψαν ένα σωρό λεφτά, έμπλεξαν και με έντιμους και έγκυρους γιατρούς, αλλά και με σκιτζίδες και εκμεταλλευτές και στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό. Έκαναν χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου, αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν το ξέραμε, και αφού δεν το ξέραμε δεν πειράζει. Ας γίνεται. Και έτσι τότε ο δικαστής που προέβλεπε η ρύθμιση Καραμαλή επικύρωνε ληξιαρχικά. Αλλά το δράμα και το πρόβλημα υπήρχε. Έτσι ζήσαμε αιώνες, δεκαετίες, αλλά και τα τελευταία 40 χρόνια. Και ήρθαν το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ένα σωρό παράγοντες και έγκυροι, και είπαν από όλες τις μεριές, δεν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, ούτε καν ψυχιατρικοποίηση του ζητήματος. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που είναι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό το πρόβλημα της σύγχυσης φύλου, έχουν πάει, δεν χρειάζεται να τους το βάλει ο νόμος. Μόνοι τους έχουν πάει και σε γιατρούς και σε ενδοκρινολόγους και σε ψυχιάτρους και σε χειρουργούς και οι οικογένειές τους, γιατί είναι υπαρκτό πρόβλημα και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν μόνοι τους τόσα χρόνια, χωρίς το κράτος πρόνοιας, χωρίς τη νομοθεσία, χωρίς τίποτα. Και ερχόμαστε και λέμε λέει δηλώσεις της βούλησης. Μα η βούληση σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι αμεληταίο? Έτσι εύκολα δηλαδή πιστεύει κανείς ότι ένας νέος άνθρωπος και μεγαλώνοντας και οι γονείς, όταν τα κυρίαρχα πρότυπα αντικειμενικά που λέει το κουκουέ, υποκειμενικά ή δεν ξέρω εγώ τι είναι, η θηλυκότητα για τα κορίτσια και η αρενοπότητα για τα αγόρια, έτσι
του έρχεται κάποιου παιδιού, ενώ λέγεται Γεωργία, να αισθάνεται Γιώργος, και ενώ λέγεται Γιώργος να αισθάνεται Γεωργία, γιατί έτσι η φύση τάμπλεξε, δημιούργησε μια άλλη κατάσταση. Υπαρκτή, πραγματική, αναγνωρίσιμη και από την επιστήμη και από όλους. Αυτό διαμορφώνει βούληση ψευδή. Άντε να είναι για 5 μήνες, για ένα μήνα. Κύριε Δευτέ, να ολοκληρώνω. Σε μήκος χρόνου μπορεί να διαμορφώνει σταθερή βούληση και του ατόμου και της οικογένειας. Ψευδή, ως μόδα, ως οτιδήποτε. Εγώ καταλαβαίνω ακριβώς, όταν δεν υπάρχει η δικαιοπρακτική δυνατότητα, ότι κάπως χρειάζεται να δει κανείς, και ο Υπουργός έσπευσε και το ρύθμιζε. Αλλά το πρόβλημα ούτε καν από τα 15 δεν προκύπτει, και από τα 12 προκύπτει, και από τα 8 προκύπτει. Τι θα πούμε σε αυτό το παιδί? Περίμενε να γίνεις 18 χρονών και τότε θα δούμε αν μπορείς να έχεις απόφαση. Αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα και δεν μιλάμε για μας. Εγώ δεν έχω στην οικογένειά μου τέτοιο περιστατικό. Θα μπορούσα να έχω, γιατί αυτά τα περιστατικά τα έχουν και φτωχοί άνθρωποι και πλούσιοι, και μορφωμένοι και αμόρφωτοι, και δεξιοί και αριστεροί, και θρησκευάμενοι και μη θρησκευάμενοι. Τα έχουν και Έλληνες και Τούρκοι και Ασιάτες και Αμερικάνοι και Εγγλέζοι και όλοι. Αν αυτό δεν είναι η βάση της προσέγγισης, τότε τα άλλα, ο κίνδυνος του έθνους, ο κίνδυνος της πατρίδας, ο κίνδυνος της οικογένειας, πού πάει? Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται, και τέλειωσα κύριε Πρόεδρε, να απαντήσει όσο τρόπο μπορεί. Στη συνέχεια θα δούμε και καλύτερες ρυθμίσεις και η εμπειρία θα δείξει και πολλά, να απαντήσει για το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων και όχι για το σύνολο της κοινωνίας. Να απαντήσει με έναν τρόπο συμβατό με τις σύγχρονες εξελίξεις και της επιστήμης, αλλά και του προβληματισμού των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, με τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ ψαγμένων αποφάσεων, και από ιατρική και από επιστημονική και από κοινωνική και από πολλές απόψεις, γιατί αυτές κινήθηκαν με βάση τη βιωματική σχέση ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και την ανάγκη τους να γίνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση, να μιλήσουμε και να δούμε και τις όποιες άλλες παραμέτρους. Αλλά αυτή η ιδεολογικοποίηση ενός προβλήματος συμπολιτών μας, που πρέπει η πολιτεία να σταθεί αρρωγός, είναι έξω από κάθε έννοια. Και δίνουμε τροφή στους εγκληματίες, στους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Μόνο αυτό κάνουμε με όλη αυτή την αθλειότητα της πολιτικής μετάλλευσης του προβλήματος. Ελάτε, αυτών των ανθρώπων. Γρίζα. Ας τελειώνουμε λοιπόν. Πριν δώσουμε το λόγο στον επόμενο ομιλητή, ζήτησε ο Υπουργός να...